Ο Ρόκι ποιος είναι? Αυτός ο σκύλος. Ναι. Αυτός ο σκύλος είναι, μεγάλωσε με την Αγγελική. Από τότε που ήρθε η Αγγελική στην Ελλάδα, είναι εδώ αυτό το σκυλάκι. Έχω να σας πω ότι είναι συγκλονιστικό. Και η συγκλονιστική συμπεριφορά του μας οδηγεί στο σημείο. Έτσι. Από χθες που έχουμε έρθει για το ρεπορτάζ, πηγαίνει πίσω στο λάκκο και μας οδηγεί ο ίδιος στο σημείο. Φέρετε να οδήγησε και τους αστυνομικούς. Εγώ θα καλέσω και κάποιον από τηλεοράσεως να βάλουμε παρακαλώ τα τηλέφωνά μας και το Facebook μας να ενδιαφερθεί για το Ρόκι, ο οποίος Ρόκι έχει μείνει αυτή τη στιγμή ορφανός. Τον ταΐζουνε βέβαια εδώ οι γείτονες. Ναι, αλλά έχει μείνει χωρίς οικογένεια. Γιατί ο ένας έχει συλληφθεί, έχει συλληφθεί ο πατέρας που τον φρόντιζε. Η δε Αγγελικούλα είναι νεκρή. Και αυτό που μας περιγράφεις είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Πώς το σκυλάκι από χθες που είσαι εκεί, Εβίτα μου, και αυτό το έχει καταγράψει και η κάμερά μας, θα δείτε τις εικόνες σε λίγο. Ναι, θα το δούμε. Το σκυλάκι οδηγούσε διαρκώς τους αστυνομικούς, τους δημοσιογράφους, όποιος ήταν εκεί. Πήγαινε το σκυλάκι αυτό που βλέπετε εκεί πίσω, πάνω από το σημείο το που έθαψε ο πατέρας την κόρη και έκλαιγε πάνω από το σημείο. Έκλαιγε και έσκαβε πάνω από το σημείο. Προσπαθούσε να μιλήσει, προσπαθούσε να εξηγήσει τι ακριβώς έχει συμβεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Γλυκούλης ο Ρόκι είναι μόνος του εκεί. Οι γείτονες του δίνουν ένα πιάτο φαγητό, αλλά είναι ένα υπέροχο σκυλί και εγώ θα καλούσα όποιον μας παρακολουθεί, αν θέλει να υιοθετήσει το Ρόκι, αλλά παρακαλούμε πολύ, όχι, με πολύ αγάπη. Με πολύ αγάπη, γιατί βλέπετε. Είναι πάρα πολύ είναι καλός. Να το. Είναι, κοιτάξτε τώρα, κοιτάξτε. Είναι εικόνες που έχει καταγράψει νωρίτερα η Εβίτα Τσιλοχρήστου με την κάμερά μας. Κοιτάξτε. Είναι το σκυλί το οποίο τρέχει. Αυτή είναι η ζωντανή εικόνα που βλέπετε τώρα. Είναι μπροστά στην πόρτα του σπιτιού. Και προσπαθεί και να μπει μέσα. Δεν φεύγει από το σπίτι. Περιμένει το αφεντικό του να γυρίσει. Αν δείτε όμως τις εικόνες που καταγράψαμε νωρίτερα πίσω, είναι οι εικόνες του σκυλιού που τρέχει στο σημείο και προσπαθεί να δείξει στους αστυνομικούς και προσπαθεί να δείξει και στους δημοσιογράφους μας που είναι εκεί το σημείο που ήταν πια η τελευταία πρόχειρη κατοικία της μικρής που τόση αγάπη του δώσε. Το σκυλάκι είναι μεγάλης ηλικίας. Η μικρή το έχει μεγαλώσει με πολύ αγάπη, Αγγελικούλα. Κοιτάξτε το σκυλί πώς κοιτάει πίσω την κάμερά μας. Αν κοιτάει, σταματάει, αν τον ακολουθούμε. Και προχωράει για να μας δείξει. Ξανασταματάει το σκυλάκι και προχωράει για να μας δείξει, να μας πάει εκεί που έθαψε την Αγγελικούλα ο πατέρα. Φοβερό. Είναι απίστευτο, είναι απίστευτο. Όταν πήγαν οι αστυνομικοί στο σημείο μαζί με τον πατέρα, όταν πια είχε ομολογήσει, ο πρώτος ο οποίος οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο ήταν ο Ρόκι. Και ακολουθούσε ο πατέρας. Εκεί, ο παιδοκτόνος για να ακριβολογώ, εκεί ο σκύλος αυτός, ο Ρόκι, τους οδήγησε ακριβώς στο σημείο. Και όχι μόνο, αλλά και στο σημείο που είχε πετάξει το εργαλείο με το οποίο έσκαψε το λάκκο, την αξίνα δηλαδή. Τους πήγε και σε αυτό το σημείο και βρήκαν και την αξίνα οι αστυνομικοί που έσκαψε το λάκκο για να βάλει το παιδί του. Την αξίνα, Θεοδόση, νομίζω ότι δεν τη βρήκαν εκεί δίπλα. Όχι εκεί δίπλα. Όχι το εργαλείο με το οποίο τη χτύπησε. Το εργαλείο που έσκαψε το λάκκο το είχε πετάξει μερικά μέτρα λίγο πιο πέρα. Τους πήγε ο σκύλος και στο σημείο που είχε πετάξει το εργαλείο που άνοιξε τον λάκκο. Είχε τέτοια αγάπη.